ξεχωρίσει και να λάβει μάλιστα το πρώτο βραβείο επιχείρηση της χρονιάς για τα καινοτόμα προϊόντα που έχουν δημιουργήσει από τσόφλια αυγών. Η Όλα Κωνσταντίνου είναι με τους μαθητές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να δούμε τι είναι αυτά τα προϊόντα από τσόφλια αυγών που κέρδισαν έτσι τα παιδιά και το πρώτο βραβείο επιχειρηματικότητας. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Λύκειο του Αγίου Γεωργίου στην Λακατάμια. Οι μαθητές που έχω εδώ δίπλα μου πήραν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Junior Achievement όσον αφορά την Κύπρο και τώρα ετοιμάζουν βαλίτσες για την Εσθονία. Τα δύο προϊόντα που έχουν φτιάξει τα έχουμε εδώ. Είναι συμπληρώματα διατροφής για κατοικίδια, καθώς επίσης και λιπάσματα φυτών με πρώτη ύλη, τα τσόφλια των αυγών. Έχω εδώ δίπλα μου την ομάδα να ξεκινήσουμε να τους γνωρίσουμε και να μας πούν λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έχουν επιτύχει. Η Νεφέλη Ανδρέου, θα ξεκινήσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής σας? Ο στόχος μας σαν Nutriga Plus είναι η δημιουργία μιας συνειδητοποιημένης αηφόρου κοινωνίας, όπου τα τσόφλια των αυγών δεν αποτελούν ακόμα ένα είδος απορριμμάτων. Γιατί επιλέξατε τα τσόφλια των αυγών και πώς προέκυψε η ιδέα? Αρχικά ψάχναμε να βρούμε μια καινοτόμα ιδέα που να επιλύει ένα πρόβλημα στην κοινωνία μας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν η πρώτη μας ύλη να είναι κάτι που να θεωρείται αχρηστολικό. Και με βάση έρευνες που κάναμε και σύμφωνα και από ένα περσινό μάθημα της χημίας, όπου μελετήσαμε τα τσόφια των αυγών, διαπιστώσαμε ότι είναι ψηλά σε περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Και έτσι σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδιότητα και κατάληξαμε στα δύο μας προϊόντα. Ματίνε, εσύ καταναλώνεις αυγά, γνώριζες πριν από αυτόν τις ιδιότητες που έχουν? Ναι, σίγουρα όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα τσόφια των αυγών αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο. Και ήρθαμε εμείς και εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ιδιότητα και κατασκευάσαμε δύο προϊόντα, λίπασμα για φυτά και συμπληρώμα διατροφής για τα κατοικίδια. Χρήστο, θέλω να μου πεις, εσύ υπήρξαν δυσκολίες για να φτιάξετε όλη αυτή την επιχείρηση, καθώς επίσης και τα δύο προϊόντα? Ναι, στην αρχή της χρονιάς, επειδή είμαστε πολλά άτομα μέσα στην ομάδα, δεν ήμασταν πολύ οργανωμένοι, όμως καταφέραμε με το να συνειδητοποιήσουμε πώς ο καθένας έχει το δικό του ρόλο, να συμβάλλουμε όλοι μαζί για τον κοινό μας στόχο. Επίσης, επειδή το πρόγραμμα δεν είναι συμπεριλαμβανόμενο μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, έπρεπε να τα συνδυάσουμε μαζί και να βρούμε τρόπο και να διαβάζουμε και να ασχολούμαστε με την εταιρεία. Άρα αφιερώνετε πολύ μου τον ελεύθερο σας χρόνο για να δημιουργήσετε αυτά τα προϊόντα. Τώρα να έρθουμε εδώ στη Ξανθίπη. Κερδίσατε τον διαγωνισμό στην Κύπρο, ετοιμάζετε βαλίτσες για Εσθονία. Θέλω να μας πεις έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που θα εκπροσωπήσουμε την Κύπρο στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του Junior Achievement στην Εσθονία, που ο οποίος θα διεξαχθεί σε 12 με 14 Ιουλίου. Όπως έχουμε δει από προηγούμενα χρόνια, η Κύπρος, παρότι είναι ένα μικρό νησί, έχει νικήσει πολλά βραβεία στο διαγωνισμό, οπότε έχουμε βλέψεις πώς θα πάρουμε τον ίδιο δρόμο όπως οι υπόλοιπες εταιρείες. Έτσι αγχώνεστε, είσαστε ενθουσιασμένοι? Ποιο είναι αυτό το συνέστημα το οποίο επικρατεί? Είναι ενθουσιασμός. Φαίνεται κιόλας. Ναι. Μπράβο, να έρθουμε και στο Γιάννη, από πού κάποιος μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα σας και ποια είναι η τιμή πώλησης τους? Το προϊόν μας μπορείτε να το βρείτε με δύο τρόπους, είτε επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε στην ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει, ή στα διάφορα καταστήματα που έχουν εμπιστευτεί το προϊόν μας και το πουλούν στον χώρο τους με την τιμή των 3,95 €. Θέλουμε να μας πεις έτσι αν έχετε Instagram, Facebook, ποια είναι το όνομα σας? Έχουμε Instagram, Facebook, TikTok και το όνομα μας σε όλα είναι Nutriga Plus. Κάτω παύλα Nutriga Plus. Μέχρι να φτάσετε εσείς να πουλήσετε το προϊόν σας, έπρεπε να είχατε έναν κεφάλαιο μπροστά, όπως όλες οι εταιρείες, αλλά είσαστε μικροί, μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο. Πού ακριβώς βρήκατε τα χρήματα έτσι ώστε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας? Είσαι η Ειρήνη. Ναι, ναι. Αρχικά εκδώσαμε 100 μετοχές αξίας 5 ευρώ. Είτε πουλήσαμε όλες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε όλους τους καθηγητές και τους μετόχους βασικά που μας βοηθήσαν να... που μας εμπιστευτήκαν σαν εταιρεία για να πάρουν, να δώσουν έναν... την αρχή της εταιρείας αυτής. Αυτά. Θα έχουν τώρα έτσι και όφελος όλοι αυτοί που αγόρασαν τις μετοχές ή το κέρδος θα είναι σε εσάς? Εντάξει, ναι, θα έχουν κάποιον κέρδος, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε και τόσο το ικανοποιητικό κέρδος σαν εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ και να έρθουμε εδώ και στον Νικόλα. Νικόλα, θέλω να μου περιγράψεις έτσι τα συναισθήματα τα δικά σου και της ομάδας σου για όλη αυτή τη διαδικασία, για το διαγωνισμό.
Κατακλυζόμαστε από πάρα πολλά συναισθήματα. Νιώθουμε χαρά, νιώθουμε με περηφάνεια, που είναι το πιο κύριο συναισθήμα, γιατί βάλαμε πολύ μόχθο κυκό όπως στην εταιρεία μας και καταφέραμε να κάνουμε κάτι από τη βάση του μηδέν, να πάει πάνω και να ανεβεί στο σκέλος. Και έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τη δική μας εταιρεία. Νιώθουμε πάρα πολλά χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε τούτη θέση και νιώθουμε πολλά αισιόδοξοι για το μέλλον μας με τούτη εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, Κάτια, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Είναι οι νέοι της Κύπρου, είναι η γενιά η οποία θα δημιουργήσει, είναι η επόμενη γενιά η οποία θα φτιάξει τις δικές της επιχειρήσεις και όπως φαίνεται τα προϊόντα που έχουν φτιάξει είναι πολύ χρήσιμα για τα κατοικίδια μας αλλά και για τα φυτά που έχουμε στον κήπο μας και με πρώτη ύλη το τσόφλιν του αυγού είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο και κυρίως αν γίνεται από μαθητές λυκείου. Μάλιστα, να συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για το μέλλον αυτών των παιδιών. Βεβαίως, όλοι εργαζόμαστε, ο καθένας από το πόσο του. Οι υποψήφοι θα πούν τα δικά τους, εμείς οι δημοσιογράφοι θα πούμε τα δικά μας, θα ρωτήσουμε αυτά που πρέπει. Η ουσία είναι να συνεχίσει έτσι αυτή η προσπάθεια που ξεκινά από νεαρή ηλικία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παιδεία, σε όλα αυτά. Όλγα, λέγοντας αυτά, βεβαίως, έτσι κάνω και εισαγωγή εδώ στους καλεσμένους μου στο στούντιο, την κυρία Αλεξάνδρα Τσαλίδου, βουλευτή.